βαλέ. Πόπο. Εμέλα! Όχι. Έχω μεθύσει από τη βρώμα. Βρωμάει, βρωμάει. Δεν το πίνω. Δεν το πίνω! Δάκονε, δάκονε! Κι όχι, 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 όχι. Πρώτα! Κανέα! Φάτο εσύ πρώτα! Κανέα! Αυτό το άνθρακο που με έχει σκοτώσει. Μην τρώω, σταμάτα! Έχει λήξει. Για να φάλα. Τα χαλούμε σαλά. Οκ, 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 οκ. Έλα, hello, hello from Dubai! Γέλα, γέλα να δεις το βίντεο εδώ. Κοίτα πως είμαι, πως έχω φτιαχτεί για εσένα, για κάτι επίκαιρο. Γιατί μπορεί να έχω φύγει, δεν έχω ρίξει όμως μαύρη πέτρα πίσω μου σε σένα, αφροστιουμπίνα. Αφροστιουμπίνα, γιατί εγώ σέβομαι, φιλενάδα, τον subscriber, το σωστό, τον σέβομαι. Σαφέστατα, ας πέσει το intro μας και πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή την βιντεάρα, το supermarket haul στο Dubai, μωρή φιλενάδα, στο Dubai, αλλά θα είναι, καταλαβαίνεις, όχι ένα απλό supermarket haul, θα είναι και δοκιμή snack από το supermarket του Μπανέζικα snack. Ας πέσει το intro και πάμε να γελάσουμε με την καρδιά μας και όχι μόνοι μας. Πέσε παρακαλώ και τα λέμε. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written. Καλώς όρισες λοιπόν, γλυκιά μου φροστιουμπίνα και φροστιουμπίνα, σε αυτό εδώ το βίντεο, αγάπη μου, γιατί. Το ότι θα κάναμε supermarket haul και στο Dubai. Τι να κάνουμε. Δηλαδή πραγματικά με θες... ξεπερνάει. Εντάξει, όμως θα το κάνουμε διαφορετικό το supermarket haul. Θα το κάνουμε δοκιμή snack, του Μπανέζικον snack από το supermarket. Όπου εννοείται πήγαμε στο σούπερ μάρκετ χθες 12.30 ώρα τα μεσάνυχτα. Καθίστε να φτιάξω την κάμερα, δεν μου αρέσει το πλάνο. Τέλος πάντων, χθες το βράδυ, όπως ήμασταν στο JBR και κάναμε βόλτες, έχετε δει φαντάζομαι τα travel vlogs. Περιμένω τα like σας, τα share σας. Εννοείται να έχετε κάνει τα subscribe σας. Βλέπετε μέχρι που έχει φτάσει χάρη μας. Παντού έχει φτάσει χάρη μας. Και εγώ εδώ πέρα, αντί να το ζήσω και να πω δεν κάνω τίποτα, θα μείνω με τον Χρήστο ολημερής και ολοβραδής. Όχι, με κάμερες, διπλές, τριπλές. Το Χρήστο να με βοηθάει. Σταμάτα! Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ήθελα να σου δείξω και να σου μεταδώσω όλο αυτό που πέρασα. Τέλος πάντων, ξέρεις που θα βρεις τα βιντεάκια αυτά που έχουν ανέβει τα επικά. Εμείς όμως στο σημερινό βίντεο, τι κάναμε λοιπόν χθες. Χθες που είχαμε βγει, είχε πάει 12.30 ώρα μία παράταξη μερώματα και εκεί που γυρνάγαμε του λέω, ξέρεις το τι πρέπει να κάνουμε. Λείπουμε τόσο καιρό από τα γλυκά μας αφροστιουμπάκια. Πρέπει σαν σωστή αφροστιουμπάρα να τους κάνω σούπερ μάρκετ χολ που μου ζητάνε. Αλλά θα τους κάνουμε ένα τυχαίο, θα πάμε σε τουμπανέζικο σούπερ μάρκετ, έτσι επειδή μπορούμε, και θα πάρουμε, για να το κάνουμε πιο extreme, γιατί δεν θέλουμε, διότι έχουμε έτοιμα φαγητά, πηγαίνουμε σε εστιατόρια, δεν θα φάμε κάτι να μαγειρέψουμε, γιατί είμαστε σε ξενοδοχείο. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να ψωνίσουμε κάτι. Άρα πήραμε όλα τα τουμπανέζικα snacks, ό,τι περίεργο έτσι βρήκαμε, και... ήρθε η επόμενη μέρα, γιατί γυρίσαμε μεσάνυχτα προφανώς. Τώρα γυρίσαμε από το tour, η ώρα είναι 11.30 το βράδυ. Έχουμε κάνει τα μπάνια μας, έχουμε γυρίσει από το tour, είχαμε πάει στο σαφάρι σήμερα και Μπουρτς Καλίφα. Τα έχουμε δει σε vlog, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Αλλά ξαναδείτε, πάρα πολύ ωραία. Αφήνω εδώ πέρα πάνω. Τέλος πάντων, και είπαμε σήμερα, αφού τελειώσαμε λίγο πιο νωρίς από το μεσάνυχτα, να γυρίσω τώρα εδώ, εδώ το βίντεο. Λοιπόν. Ας πέσει το πλάνο με το σούπερ μάρκετ, το σωστό, το καραμπινάτο. Παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ για να δούμε τη snack που έχει το Dubai και να τα δοκιμάσουμε. Like no one has ever could. You feel my fire. What are the odds?
τις αγορές που κάναμε. Περίεργα. Παιδιά, πρέπει να είναι πάρα πολύ συγχαμένα, ορίστε. Δώσαμε 60 ευρώ σχεδόν, κάτι τέτοιο. Παιδιά, είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα, αλήθεια. Τέλος πάντων, πάμε σπίτι και αύριο θα σας γυρίσουμε βιντεάρα. Λοιπόν, έχει διάφορα πραγματάκια. Βέβαια πήγαμε σε αυτά που είναι σαν το OK π.χ. της Ελλάδος, κάτι τέτοιο. Δεν πήγαμε σε Steel Carrefour, τέτοιου τύπου, Σκλαβενίτη, τέτοια. Άρα, γιατί... μικρό μάρκετ. Ναι, σε μάρκετ, οπότε οι τιμές ήταν ακόμα πιο ακριβές. Παιδιά, πλήρωσα 60 ευρώ για αυτά που θα δείτε, δηλαδή κάπου σοκ. Εδώ πέρα. Εντάξει, δεν τα λες και λίγα. Πήραμε πολλά θαρό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε εδώ πέρα, θα τα δοκιμάσουμε. Καθίστε αυτό εδώ, θα το βγάλω κάπου. Καταλάβατε πότε βρισκόμαστε στο Ντουμπάι και από το background εδώ, από το ξενοδοχείο. Λοιπόν, και λέω να τα αρχίσω να τα ραδιάζω για να ξεκινήσουμε τις δοκιμές. Και τη βαθμολογία. Θα πέσει τρελό γέλιο. Λοιπόν, καθίστε να τα βγάλουμε πρώτα όλα. Θα τα βγάλουμε όλα και θα ξεκινήσει το βίντεο κανονικά. Εσύ πάτα την εγγραφή, ακολούθησε με στα social. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη δοκιμή του φαγητού. Γιαλά, γιαλά. Με στο γάλα. Χρήστο, διάλεξε το πρώτο που θέλεις να βαθμολογήσουμε και να δοκιμάσουμε. Σνακ τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ στην Ελλάδα. Μάρκες που δεν έχουμε ξαναβρει στην Ελλάδα. Κάποιες, ναι, αλλά με καινούργιες γεύσεις. Πάμε, χωρίς να χρονοτριβούμε. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε σίγουρα κάτι αλμυρό, φαντάζομαι, πρώτα. Οκ, ό,τι θες. Έλα, όχι. Sun bites. Bread bites, olive and oregano, ελιά και ρίγανη είναι. Φαντάζομαι είναι κάτι αντίστοιχο με τα bake rolls, γιατί μοιάζει για ψωμί. Οπότε φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι. Θα δεις και διατροφικά σε τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω πολλά, δεν το έχουμε, δεν υπάρχει καν αυτό στην Ελλάδα. Κάτσε να μυρίσω. Δείξε πως είναι. Καλέ, σαν ψωμί είναι αυτό. Σαν αληθινό ψωμί. Τι είσαι, απειλά. Τι. Πόπο. Εντάξει, ψωμάκι. Έλα. Έλα, πόπο. Όχι. Πολύ κακό. Εντάξει, θυμίζει η λάδι και η ρίγανη, δεν μπορώ να πω. Θυμίζει ελιά σαπισμένη. Αλλά θα το ήθελα λίγο πιο κρατσανιστό, είναι η αλήθεια. Πόσο του βάζεις? Στα πόσα? Στα 10. Στα 10. Ένα μεγάλο 4 στα 10. Τι 4, αγάπη μου, δεν ξέρεις να βαθμολογήσεις. Εγώ θα του βάλω 1. Πάλι καλά που ξέρεις να βαθμολογείς. Ναι, είναι απέσιο. Αυτό θα φύγει για πέταμα. Όχι, εγώ δεν μπορώ ούτε καν να το δαγκώσω αυτό το πράγμα. Δεν είναι απέσιο. Αν ήταν πιο εξορισμένο θα ήταν καλό. Και τι λέει εδώ πέρα, ότι είναι eco-friendly pack. Made from 80% plants. Το τέτοιο. Η συσκευασία. Καλά, αυτό όπως είναι, σκουπίδι. Απαράδεκτο. Ωραία, πάμε σε κάτι που είδα εγώ και συγκλονίστηκα. Από τα χρώματα. Τα χρώματα. Παιδιά, μου άρεσαν πάρα πολύ τα χρώματα, οπότε γι' αυτό το λόγο το διάλεξα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Φαίνεται, δεν ξέρω, μου θύμιζε κάτι σε Smarties. Even the kids like them. With colorful sugar. Coated chocolate. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι rainbow cookies. Μπισκοτάκια. Είναι... Θεός βοηθός. Αυτός είναι μεγάλος. Α. Σου μύριζε ωραία το γλυκό, ε. Ωραία μυρίζει. Εγώ. Εσύ τι να μυρίζεις. Τι να μυρίζω, εσύ πέτα. Είπαμε τέτοιο. Τίμιο, πολύ τίμιο. Ναι. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα. Πού είναι τα πολύχρωμα. Δεν είναι πολύχρωμα. Αυτά έχει σοκολάτα μόνο. Α, ναι, αρέ τα πολύχρωμα. Ορίστε. Αμέσως να τους κατηγορείς τους άνθρωπους. Ορίστε, πολύχρωμα. Έχει χρωματάκια.
Πρέπει να καταλάβουμε. Η γέμιση της σοκολάτας δεν είναι άσχημη. Θα μ' άρεσε αν ήταν soft μπισκότο. Και θα με παρέπεμπε στο... Κούκλι. Στα Kings, τα μεγάλα, πώς λέγονται ρε παιδιά. Ναι. Τώρα μου θυμίζει τα cookies απλά. Ναι. Τα καφέ αυτά που παίρνεις θα σας αρέσουν καμιά φορά που δεν παίρνω με βάζω και τα τρόπια. Παλιά, ναι. Οκ. Θα σας βάλω ένα 4 στα 10. Ωραία. Αυτό το κρατάμε να το έχουμε. Για ώρα ανάγκη. Έλα πάμε. Πάμε σε αυτό. Α, ναι, πάμε σε αυτό που διάλεξες. Αυτό τώρα, εντάξει, σίγουρα δεν είναι... Πρέπει να είναι χάλια. Δεν είναι Ντουμπάι αυτό 100%. Ο Ρίσις είναι... Είναι ψηλοαμερικανιά το Ρίσις δηλαδή, που είναι φυσικό. Εντάξει, δηλαδή, το θέμα είναι ότι απλά κάποιες γεύσεις... Απλά το βρήκαμε εδώ, δεν το έχω βρει εγώ στην Ελλάδα πουθενά. Όλα, ό,τι έχουμε πάρει παιδιά, είναι εδώ πέρα στο Ντουμπάι. Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχουν στην Αμερική. Είναι με φυσικό βούτυρο. Για να δούμε. Θεός είναι μεγάλο. Άντε ρε αγάπη μου. Καλά. Εκ πρώτης όψεως δεν μ' αρέσει καθόλου. Καλά φάει, να μην φάω άλλο, φάει εσύ γιατί δεν θα το φας όλο αυτό. Ω. Α. Μυρίζει όμως. Ναι. Ω, πρέπει να έχει. Ας σε εσένα θα αρέσει. Το τρώω. Ναι. Εντάξει. Okay. Δεν έχουν κάνει και πολύ, δεν έχουν δυσκολευτεί και πάρα πολύ. Έχουν πετάξει απλά μέσα φυσικό βούτυρο και έχουν κάνει επικάλυψη από έξω σοκολάτας. Του βάζω ένα 2 στα 10. Εντάξει, γευστικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι, απλά είναι αχρίαστο. 2 στα 10. Ναι. Δηλαδή δίνεις... Δεν θα το έτρωγα αυτό το πράγμα. Δίνεις 2 σε αυτό και 5 στο άλλο. Ναι, μου άρεσε πολύ πάρα πολύ. 4. 4, ναι. Αυτό δεν θα το ξαναφάω, ας πούμε. Yeah. Θα το φας εσύ, το κρατάμε. 2 έχει. Κράτησε, βάλτε. Θα συνεχίσουμε με το αγαπημένο μου. Αυτό εδώ που το είδα πρώτη φορά και μόλις το δε. Ξετρελάθηκε μόλις το δε. Ξετρελάθηκα, παιδιά. Pringles με γεύση burger. Cheeseburger. Εντάξει, cheeseburger. Cheeseburger. Όπα. Θέλω να νιώσω. Ναι, ναι, απλά κοιτάω το packaging. Έλα ρε. Τίποτα, λαγιά. Εγώ δεν ξέρω τι περίμενες, δηλαδή. Μπέργκερ. Μπέργκερ με μπιφτέκι. Για να μυρίσω. Καλά, δεν μυρίζει κάτι πάντως. Νιώθεις το τσίζ. Είναι... Ενώ είναι κάπως περίεργο, πρέπει να ξαναφάς κι άλλο. Οκ. Δεν είναι κακό. Περίεργο. Πρωτοποριακό. Ναι, στην αρχή δεν μ' άρεσε. Ένιωσα, έφαγα μία. Και τώρα ξεκινάει. Μου βγάλε το τσένταρ μες στη μάπα, αλλά... Οκ. Okay. Ωραίο. 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 Θα βάλω ένα... 5. 4. Ένα 5 στα 10. Και το κρατάμε και εγώ θα βάλω ένα 4. Βλέπετε, αυτά που κρατάει δίνει 4. Δηλαδή όταν θα δω το σε 9 τι θα κάνω. Στο 9 θα το φάω τώρα. Επιτόπου, ναι, okay. Πάμε λίγο που σε ονομασίες που σίγουρα τις ξέρετε. Πάμε σε KitKat. Αλλά κοιτάξτε τι γεύση βρήκαμε. Είναι raspberry. Δεν το έχουμε βρει αυτό που θέλει. Λέω με raspberry. Αν το έχετε βρει. Για να δούμε. Τι τρώνε εδώ οι Άραβες. Τι γεύσεις επιλέγουν και τους φέρνουν. Στη μέση, να υπάρξει τίμια μοιρασιά. Okay. Ορίστε. Πάρε εσύ που είσαι ο άντρας. Να λερωθείς. Κι εγώ σαν μια κυρία. Για πες μας. Τι. Ωραίο. Αυτό δεν μου αρέσει. Αρχικά η μυρωδιά είναι κακή. Είναι raspberry. Εμένα μου αρέσει. Μπράβο στο πολύ τίπο. Έντονη τη γεύση του raspberry. Ωραίο. 7 στα 10 για μένα. Ωραία. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ έντονο. Από όπου είναι πάρα πολύ έντονο. Πάει. Γεια σας. Πόσο του βάλες? 7 στα 10. Εγώ του βάλω 3 στα 10. Αχρίαστο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τσίτος, έχω να φάω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όχι κάτι τσίτος τυχαίο. Με χαλεπένιο εδώ πέρα. Τσέντα χαλεπένιο.
Εδώ πέρα τα τρώνε πάρα πολύ αυτά, να ξέρετε. Μέχρι και στο πρωινό, στο μπουφέ, έχει τέτοια πράγματα. Είσαι έτοιμος να φάμε? Made with real cheese, λέει. Καλά. Best sold by end of due. Περίμενε, θα σου πω ότι μυρίζει. Μου μυρίζει κάτι θαλασσινό. Θαλασσινό. Μου μυρίζει τηγανητή πατάτα μαζί με τα καλαμαράκια των παραγγέλνει ο μπαμπάς στο χωριό κάτω στο Βαρθολομιό. Στο Ουζέρι. Όχι, εμένα δεν μου είναι απαραίτητα κακό. Για να δω. Ναι, δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι κακό. Είναι λίγο. Όλοι που είσαι καυτέ. Oh my. Καίγομαι. Είναι πολύ ωραίο. Καλά, η μαμά θα τρελαθεί. Μα θέλει και. Και τρώω. Και τρώω. Εντάξει. Ωραίο, ένα πολύ ωραίο. Ένα 5 στα 10 για μένα. Δεν νομίζω ότι αξίζει. Okay, okay, okay. Μην πιεις νερό. Γιατί. Πιες λίγο νεράκι. Όχι, άνοιξε η σοκολάτα, τελείωνε. Να μου φύγει. Πάμε στο επόμενο. KitKat. KitKat με αυτήν εδώ πέρα τη γεύση. Έλα, από KitKat σε KitKat. Τελειώνουμε. Σταμάτα, βρε. Περίμενε να δείξω αυτήν εδώ πέρα τη γεύση. Δεν δείχνεται έτσι, έτσι. Ορίστε, εντάξει, την έδειξα. Η τελευταία KitKat. Cookie Crumble. Πω πω, παιδιά, έχω καεί. Άνοιξε την αγάπη μου, θα πεθάνω. Και έχουμε πάρει κι άλλη τέτοια βλακεία. Έλα. Έλα, ευχαριστώ. Ωραία. Εντάξει, αυτό λογικά θα σα αρέσει. Ούτε αυτό. Όχι, ρε φίλε. Α, σοκολάτα. Αχρίαστο. Ίδιο με τις παλιές δικές μου σοκολάτες. Ένα 4 στα 10. Αδιάφορο. Πόσο? 4 στα 10. Ωραία. Πάμε. Θα διαλέξω. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Όχι, ρε φίλε. Τι πήρες, ρε. Τι πήρες. Λα χαλούμε σαλά. Το οποίο αυτό σημαίνει μάλλον κρουασάν. Τσις κρουασάν. Κρουασάν τυριού. Πάντως μυρίζει φανταστικά. Έμα. Τέλεια. Δυνατή. Κάτσε, γιατί το πήραμε πολύ βάζει. Έδωσε και μεγάλη μπουκιά. Και μετά είδα το τυρί και λέω γάμισε. Παιδιά, έχει φάνει και η φέτα. Τι μαλακία είναι. Μια αποτυχημένη τυρόπιτα. Παιδιά. Τρώμε, ρε φίλε. Έχει τυρί μέσα. Νομίζω ότι πετάξε. Κράτα το για πρωινό αύριο, ρε. Ναι, sorry. Πω πω, πολύ κακό. Λουτσούπ, ναι. Αυτό, πολύ κακό, παιδιά. Θα του βάλω. Τι πετάξαμε το προηγούμενο? Ένα στα 10. Έλα, βρες κάτι ωραίο. Βρήκαμε τώρα εδώ κάτι. Locker, πατισερή, κρέμ νουαζέτ. Βρήκαμε αυτά εδώ πέρα. Περίμενα, σε βοηθήσω. Φαίνεται. Αυτά, φανταστείτε, τα διάλεξα γιατί τα θεώρησα. Είναι τύπου σοκοφρέτα δικιά μας. Έλα, πιο εδώ. Ωραία. Βέβαια, συσκευασία. Βέβαια, χρυσή επικάλυψη, μόνο μου δεν φαίνεσαι. Ωραία συσκευασία. Κάτσε ρε να ανοίξω. Με κοιτάς με στα χέρια. Ναι, γιατί έδωσα 60 ευρώ για... Τι πήρε να τα φάσω όλοι. Έλα, πήρε, έλα. Α, τίμιο. Μικρό βέβαια, σε ξεγελάει η φωτογραφία. Σίγουρα, σοκοφρετάκι είναι. Σίγουρα. Χάλια. Τι ωραία είναι. Ξέρεις τι, γιατί μου βγάζει γεύση φουντουκιού. Μου βγάζει γεύση, ενώ είναι ωραίο, είναι σωστή η σκέψη, αλλά μου βγάζει σοκολάτα φουντουκιού. Θυμίζει σερενάτα. Μπράβο, όχι. Ναι, είναι σερενάτα. Φερέρο Ροσέ θυμίζει. Είναι σερενάτα που έχει φερέρο Ροσέ μέσα. Ναι, εγώ δεν τρελαίνομαι για φερέρο Ροσέ. Πολύ καλό.
Εγώ θα το βάλω. Εντάξει, ήταν τίμιο. Τρώγεται πολύ εύκολα. Πολλοί από εσάς θα το λατρέψετε. Θα σου πέσουνε. Δεν πέφτουν. Οπότε θα του βάλω ένα 5 7 και θα 10. Το κρατήσω. 7? 7, 7, 7. Τα ερωτεύτηκες, έτσι. Δυνατό. Πάμε σε άλλη μια δική μου προσπάθεια με κρουασάν. Από κρουασάν σε κρουασάν. Μου αρέσουν πολύ τα κρουασάν γενικότερα και είπα να προσπαθήσω. Αυτό είναι με. Jump. Αυτό τίποτα τι είναι τζάμπο. Eurocake, tasty the difference. Τώρα jumbo αυτό croissant. Είναι τζάμπο. Meal on the go. Αυτό είναι σαν τα. Πώς λεγόντουσαν τα τέτοια τα μικρά. Με τον άλλο με τα μαλάκια. Τα τσιπικάω. Το τσιπικάω είναι αγάπη μου πολύ σε ψηλά μέγεθος. Στη ζωή μου. Σε μέγεθος. Α, ναι, είναι mini. Έχει μέσα πουθενά, τίποτα. Ω, λιγμένη πρέπει να είναι φράουλα. Τι πρέπει να περιμένεις. Βέβαια, μ' αρέσει το ψωμί, παιδιά είναι χάλια. Παιδιά είναι χάλια. Παιδιά... Τι δείχνεις, τι δείχνεις τώρα, απορώ δηλαδή. Η φράουλα είναι λιγμένη. Εντάξει, πέτα το. Μ' αρέσει το ψωμάκι βέβαια. Του βάζω ένα... Φάει αύριο στο πρωινό. Κοιτάξτε, αυτό δεν πρέπει να είναι φράουλα. Μετά από αυτά τα αποτυχημένα κρουασάν που έχει πάρει, πάμε να δοκιμάσουμε λίγο κάτι σε ποτό. Έχουμε πάρει και ποτάκια να πιούμε. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν μία κίνηση. Δεν ξέρουμε τώρα τι είναι αυτό ακριβώς. Αυτό τα διάλεξε τα ποτάκια τα δύο γιατί έχουμε πάρει κι άλλο ένα, ο Χρήστος. Εγώ θα πω τώρα το εξής. Εγώ θα διαβάσω. Mousse non-alcoholic malt beverage ice baby berry flavor. Από ό,τι καταλάβει ένα θρακούχο. Και είναι αυτό εδώ. Να το μυρίσω λίγο. Όχι, άσε! Να μην το μυρίσεις. Σαν σιρόπι. Έχει πολύ. Φίλε, νομίζω θα σου θυμίσει αρκετά το ποτό, το χθεσινό. Α, ναι. Mm. Ισχύει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, εσύ. Δεν θα πω αυτό να μας δει. Ναι. Πουλάνε έτοιμο. Και το πουλάνε σαν μοκτέιλ. Δεν είναι κακό. Κράτα να το πιούμε το βραδάκι τώρα. Θαράζουμε. Καλό, θα του βάλω ένα 5 γιατί απλά δεν τα λατρεύω αυτά. Θέλω κάτι να πετύχει μια σοκολάτα. Πήρα αυτή εδώ, Ritter Sport. Κόκα. Βάφλα, πω. Κακάο. Όχι ρε φίλε, δεν είναι το είδα. Κρέμα κακάο, δεν το είδα. Λοιπόν. Είδα πορτοκαλί και είπα θα μιλήσω. Δεν το είδα, κόκοα waffle. Εγώ, το είδα. Εγώ παιδιά το είδα έτσι και λέω, ξέρετε με ποια μοιάζει, με την break. Με την break και λέω κάτσε να δεις. Αλλά. Να φάμε την break του μπάι. Καλά. Break και έξω έχει βάφλα, έτσι είναι τραγικό. Περισσότερο θυμίζει τα άλλα, πώς λέγονται τα άλλα ρε, τα μικρά. Ποια. Που είναι ένα ολόκληρο και το κόβει σε κομματάκια με στήλ σοκοφρέτας. Πορεμάνε, γιατί όλα σάπια είναι. Εσύ το διάλεξες. Συγγνώμη, και αυτές οι μαυρίλες που έχει, τι είναι. Ποιες μαυρίλες. Δεν το βλέπεις. Κακάο. Τι κακάο ρε φίλε. Κακάο. Δεν ξέρουν τι να το ανακατεύουνε. Το βλέπετε. Αυτά εδώ τι είναι. Τι θα φάμε Παναγία μου. Βέβαια ωραία. Χτίζουμε πώς το λέω, αντισώματα. Εσύ αν μπορεί να σου αρέσει. Δεν κακό. Εσένα μπορεί να σου αρέσει γιατί είναι πιο... Σοκολάτα δεν είναι τόσο κακή. Αυτό που έχει μέσα είναι κακό. Α, νομίζω αυτό θα σου άρεσε. Όχι, δεν. Τι πέταμα. Ένα φτηνό 3 στα 10. Κι εγώ 3 θα τις βάλω, να την πετάξω. Δε. Πέταμα. Δεν μου κάνει. Οκ. Γεια μας. Τη βάζω εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ τώρα αυτό. Θα είναι αποτυχία. Τι θα το κάνω. Τώρα εδώ υπάρχει... θα διαβάσω τι λέει από κάτω. Περίμενε. Να σου δω. Να το δείξουμε. Για να καταλάβετε τι έχουμε πάρει. Κάτσε να διαβάσω τι λέει από κάτω. Αν και αυτό βλέπω. Ψωμάκι το κόβω. Στο το προηγούμενο. Που είναι ψημένο ψωμί. Με...
αρωματισμένο με κόκκινο χαβιάρι. Τι πήρε. Υπάρχει κόκκινο χαβιάρι. Το είδα περίεργο και το πήρα. Λέω αυτό τι τρώνε οι άνθρωποι. Σαφίλα. Τι, είσαι έτοιμος να ξεράξει. Όχι. Έλα, βάρ' το στο στόμα σου. Πρέπει να το φάει. Αυτό είναι το βίντεο. Πρέπει να δοκιμάζουμε και δύο. Μη ρεύεσαι. Σεβασμός. Έλα, βάρ' το. Μια ψυχή που να βγει, βγει. Και μετά πιέσαι το αναψυκτικό. Και μετά τα φυλάκια μου το βράδυ στην τουαλέτα. Τι, μπορεί να είναι καλό. Είναι καλό. Γευστικά δεν είναι τόσο κακό σε μυρωδιά του. Αλλά... τι κλάνεις. Όχι αγάπη μου, προσπαθώ να με ψηλή, πάμε. Αλλά δε, όχι. Κρίμα. Δοκίμασε. Δοκίμασε. Έλα πιο δω. Δοκίμασε. Μου ήρθε τα αναγούλα. Δοκίμασε. Πω. Γεια μας. Κατάπιε, όλο, δάγκωνε. Αυτό το άνθρακο που με έχει σκοτώσει. Ανέβητε ρε πάνω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό λέει. Έχει λήξει. Τι! Δεν είναι αγαπημένο μηνύς. 22% 21. 2. Τι 2, καλά. Ψωμί, εντάξει, πέταμα κι αυτό. Συγγνώμη, γιατί πληρώσαμε 60 ευρώ για τις μαλακίες. Δηλαδή... Αυτό ρώτα τον εαυτό σου. Ποιος παρασκευαστής τα έχει φτιάξει και έχει βάλει μια τιμή πώλησης τέτοια ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, προχωράμε. Με έχει βγει στο στομάχι μου και... Πιστεύω ότι εδώ δεν μπορούμε να έχουμε κάνει τόσο λάθος. Σνίκερς με κρύβομαστε και δύο. Πολύ καλό αυτό το ποτό, βοηθά. Πάμε λοιπόν σε κάτι πιο safe. Έλα, το έχω λογικά. Sneakers creamy peanut butter. Δηλαδή εντάξει. Κάτσε να το δείξω, ρε αγάπη. Ναι, συγγνώμη. Λες ή του παίρνω τη χάρη, δηλαδή είμαστε. Έλα. Δύο. Και πρέπει να τα δείξουμε. Μύρισε. Ρε φιλέ, πολύ φυστικό βούτυρο νομίζω. Στα 10. 5 στα 10. Αλήθεια. Το πετάω. 8 στα 10. Το βάζω πίσω. Πολύ καλό. Το αντίστοιχο σε εμάς είναι το Kinder έκπληξη, το μικρούλι, και εγώ έχω πάρει ένα Mickey Mouse. Δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω πώς είναι. Αντίστοιχη έκπληξη. Ναι, θα δούμε τι έκπληξη είναι. Θα το ανοίξω, θα δούμε και το δωράκι. Ωραία, φίλε, μυρίζει ρε φίλε η σοκολάτα. Όλα μυρίζουν εδώ, το νερό τους βρωμάει. Πόσο χάλια μπορεί να είναι. Τι χάλα τους δεν πρέπει να είναι. Ρε φίλε, κοιτάξτε εδώ. Έλα, πάρε. Εμείς τα πασχαλινά, τα αστήρια. Άνοιξε το δωράκι, πέτα μου. Δεν τρώγεται παιδιά. Του βάζω 2. Τουλάχιστον δεν έχουν κατασκευή. Φίλε βαριούνται. Ούτε κατασκευή. Αυτό είχαν σαν δώρο. Λοιπόν, τέλεια. Συνεχίζουμε. Πάμε στο ποτό που διάλεξε. Πάμε στο δεύτερο ποτό. Με μεγάλη επιτυχία. Καλά, αυτό δεν θα μου αρέσει καθόλου. Rubicon. Sparkling Mango. Ωραία. Τέλεια. Όχι.
όλα μελετημένα, δεν θέλω να... Βρωμάει, δεν το πίνω, δεν το πίνω για κανένα λόγο αυτή την αηδία που πήγες και πήρες. Δεν το πίνω ρε φίλε. Αυτό είναι κακιά κλονιά ρε φίλε. Αυτό είναι το βίντεο σου και πρέπει να το πιείς. Αυτό... Πήγε πάρω το ποτήρι. Αυτό είναι κακιά κλανιά. Παιδιά, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο βρωμάει. Σαν σάπια κλανιά που έχει φάει 700 αυγά λιγμένα. Εντάξει. Πώς μυρίζει. Που αυτό είναι ωραίο, φανταστείτε. Πώς μυρίζει η κομπόστα ροδάκινο. Η κομπόστα, αυτό το πράγμα. Που μυρίζει ωραία. Είναι χάλι μαύρο. Και νεράκι, ευχαριστώ, Χρήστη. Εντάξει. Κανονικά πρέπει να το πιεις όλο για να μάθεις να σέβεσαι και να, παίρνει, και να μην παίρνεις βλακίες. Ότι, όχι, όχι. Δεν θα το πιω, δεν μπορώ. Αρχικά πιες εσύ. Αρχικά εσύ θα πιες. Μαλακρύ. Εγώ έφαγα πριν πρώτος. Πάμε. Πάμε. Σκάσε μωρέ. Μαλακ, αυτό δεν πρέπει. Θα μυρίζει. Έλα ρε παιδιά, βρωμάει! Βρέψου! Ρε παιδιά, προσπαθώ να πιω, ο Χρήστος ρεύεται! Τα έριξε όλα κάτω! Πήγε... Αυτό το βρακικό με έχει σκοτώσει! Ναι, μην το παιδιά! Το είχε πιει όλο! Τι πόσο το έβαλες αυτό μου! Τι λέει, ήταν πολύ καλό! Τι είναι εσύ? Σαπίλα, ε! Πιες, τελείωνε! Γιατί? Τελείωνε, πίνε! Έφερα εδώ! Όπα, κόλλο paper! Να σκουπιστούμε γιατί έχει κάνει χάλια! Του κόλλου είναι αυτά που τρώμε και δοκιμάζουμε, ας σκουπιστούμε με κολόχαρτο! Έλα, 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 έλα! Όχι! Όπα! Έκαμε αυτά που μου έχεις ποτίσει, πώς θα μην πεθάνω! Πίνε! Μην το μυρίζεις, πίνε! Όχι, 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 αυτό έβρεξε τα χείλια του. Άκυρο, κατ, κατ. Τι πας να πάρεις? Τι μαλακία. Cherry milk, ωραίο. Αυτό, πόσο χάλια να είναι αυτό ρε φίλε. Το πήραμε γιατί με όλα αυτά που πήραμε είπαμε να πάρουμε να φάμε και κάτι. Δεν κοίταγα ποτέ αν είναι λιγμένες και γειτονές μπορώ. Έχω μεθύσει από τη βρώμα. Όλες νιανιά, λιωμένες, χάλια. Πρέπει να είναι πολύ δυνατή. Ωραία. Ωραία. Εφτά στα 10. Εφτά στα 10 θα δώσω. Λοιπόν, πάμε πρώτα σε κάτι φαινομενικά απλό. Της Nestlé Extra Fin Chocolate. Φίνο. Πρέπει να είναι τίμιο, πρέπει να είναι απλή αυτό. Εντελώς. Έψαχνα να βρω μια τελείως απλή σοκολάτα. Πρέπει να έχει κάτι τώρα όλη η σοκολάτα μέσα. Εγώ να δω πως θα κοιμηθούμε. Μαγικό σοκολάτα. Θα κάνουμε τριολίτσες. Άντε, δεν την πετάμε, την κρατάμε. Tyrell's Hand Cooked English Crisps Sea Salt and Black Pepper. Αλάτι θαλασσινό και μαύρο πιπέρι. Δεν μπορεί να είναι χάλια. Θεωρώ. Θεωρώ, έτσι. Θα δείξει τώρα. Όλη η αλήθεια θα φανεί. Πόσο πιστεύεις θα του βάλεις σε βαθμολογία? 9 στα 10 θα του βάλω. Α, τόσο μεγάλη έχω πρόβλεψη. Πιστεύω σε αυτό. Εγώ θεωρώ. Δεν ξέρω. Πάλι καλά που θεωρεί. Τι είδες? Σε είδα λίγο κοκάλεσες, τι έγινε? Σ' αρέσει? Όχι, κάτι μυρίζει περίεργα.
Το αλάτι με το πιπέρι λογικά. Τι να μιλήσω για. Κι όμως. Είναι μεσλιά δίλα είναι. Δεν πάει για 9 στα 10. Για κανένα λόγο. Όχι, δυστυχώς. Μην τρώω, σαμάτα! Δεν πάει για 9 στα 10. Θα του βάλω ένα 4. Όχι, είναι τιμίο, τιμίο. Ένα 7. Ένα 7. Α, όχι, όχι, έτσι γι' αυτό. Αλλά ήταν πολύ νόσιμο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Καλό. Γι' αυτό νομίζω. Έχουμε κι άλλο ένα να δοκιμάσουμε. Από το τίποτα από τη σοκολατήρα που. Λοιπόν, τελευταία δοκιμή. Νεστλέ. Καλά, η Νεστλέ έχει κάνει φοβερό το τίποτα στο ντουμπά. Νεστλέ. Όπου μυρίζουν οι φίλοι. Κρεμμύδι δεν μπορώ να φάω. Σκόρδο δεν μπορώ να φάω. Με τι αντουανέτα τα έχω. Τόλα fuel up. Είναι αυτό εδώ. Και αυτό που γράφει από κάτω είναι crispy waffle, όχι waffle, συγγνώμη, wafer. Πώς λέγεται, μωρέ, σοκοφρέτα με καραμέλα και σοκολάτα γάλακτος. Σε κατέστρεψε ξένα αυτό το εφέκικο, ε. Και αυτές οι ειδήσεις που με φάει. Άντε ρε μωρό, μάνηξε, α, δεν τρώγεται. Δεν αντέχω άλλο, απ' όλα όσα πρέπει, όλα είναι του μετρίου. Πάλι έχει, δηλαδή δεν τα μπορώ καθόλου αυτά. Όχι, φύγε, φύγε. Κανένα. Δεν θέλω. Θέλω. Κανένα. Έλα, λιώνει. Έλα. Σαπίλα. Πω. Σαπίλα. Να είναι καλά. Λοιπόν, άρε λαδάρα με τα ωραία σου. Άρε, συχαμένα. Δεν μπορώ, το έκανα κατά λάθος πριν. Έχω τρόπος, είμαι μια δυσπινίδα εγώ. Ωρε φίλε, πολύ κακά. Ναι. Και τώρα που το ξανασκέφτομαι παιδιά, από όλες αυτές τις ιδέες που φάγαμε, τελικά τώρα που το σκέφτομαι και γυρνάω πίσω και τα βλέπω, κανονικά είναι όλα για πέταμα, απλά τελικά αυτό που θα ξεχωρίσω και θα πω το ότι αξίζει να το φας, απλά να το φας, όχι να έρθεις εδώ να το πάρεις π.χ. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Είναι τελικά αυτό εδώ. Όλα τα άλλα είναι απαράδεκτα. Και για σένα μπορεί το KitKat με το αυτό που το έφαγες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Το καταβρόχθες και λέει ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε εγώ αυτό εδώ θα κρατήσω σαν όπου έχει και χρωστικές πάνω λόγω χρωμάτων και τα λοιπά, οπότε πεθαίνουμε κιόλας. Ω, λόγι. Έχει πέρα λόγι μου. Μπα. Μπα σοκολατάκι. Λοιπόν. Αποτυχημένα. Τα πιο πεταμένα 60 ευρώ της ζωής μου. Όλα για το content, αδέρφια. Τι να κάνουμε. Κάπως έτσι πάει η ζωή, φιλενάδες. Κάπως έτσι χαλάνε οι ουρανίσκοι. Ισχύει. Λοιπόν, κάπου εδώ το βίντεο αυτό έφτασε στο τέλος του. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Περιμένουμε κάτω στα σχόλια να μας γράψετε αυτό είτε που σας άρεσε είτε που συχαθήκατε και δεν θα το δοκιμάζατε ποτέ για κανέναν λόγο από αυτά που δοκιμάσαμε και σας δείξαμε. Ελπίζουμε να είστε καλά, περιμένουμε το σχόλιο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε
εγγραφή, like, share, τα πάντα όλα μας μάθει κι άλλος κόσμος. Κουδουνάκι. Εννοείται το notification, το bell. Ελάτε στην παρέα μας και εννοείται ελάτε να με ακολουθήσετε και στα social, TikTok, Twitch, Trovo, Instagram. Γίνεται πανικός να μην χάνετε την καθημερινή επαφή που έχουμε. Οπότε σας περιμένω στην παρεούλα μας και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είσαι καλά και... να προσέχεις τον εαυτό σου. Bye! Γιαλά, γιαλά, χαμπίμπι! Για χαμπίμπι, για λελέ. Για χαμπίμπι. Για χαμπίμπι. Χαμπίμπι. Έλα ρε, επειδή είναι τουμπανέζικο το... Ναι, γιαλά, γιαλά, χαμπίμπι, γιαλά. Πασάμε να σου χορέψω λίγο. Ας τώρα πάμε να ξεράσω πρώτα αυτό που φάγαμε και τα λέμε. Ωκ, ησυχαμένα πράγμα.